Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Εκτεταμένη επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας με πάνωπλους αστυνομικούς να εισβάλλουν σε κτίριο υποκατάληψη στην οδό Γερανίου. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, Γιώργο, γινόταν και εμπόριο ναρκωτικών ουσιών. Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες εντός του συγκεκριμένου κτιρίου. Πρόκειται για ένα εγκαταλειμμένο κτίριο επί της οδού Γερανίου στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ανδρές δίωξης ναρκωτικών και αστυνομικοί από άλλες υπηρεσίες ερευνούν εξονυχιστικά τους χώρους του συγκεκριμένου κτιρίου με τη βοήθεια και των σκύλων να ανοιχνεύουν για να εντοπίσουν τυχόν ναρκωτικές ουσίες μέσα στο συγκεκριμένο κτίριο. Πριν από λίγη ώρα, ένα πούλμαν της αστυνομίας μετέφερε περίπου 50 άτομα τα οποία βρισκόταν εντός του κτιρίου, σύμφωνα με πληροφορίες πακιστανικής καταγωγής, προσήχθησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής από τον συγκεκριμένο χώρο. Οι καταγγελίες, λοιπόν, είχαν γίνει. Ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι η συγκεκριμένη επιχείρηση. Είναι κλειστός ο συγκεκριμένος δρόμος και οι γυροδρόμοι έχουν αποκλειστεί από τους αστυνομικούς. Πρόκειται για την οδό Μενάνδρου και την οδό Αναξαγόρα, όπου βρίσκονται παράλληλα με το συγκεκριμένο σημείο. Εύα, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, εδώ και λίγη ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα μέσα στους χώρους του κτηρίου. Έχουν χρησιμοποιηθεί και οι σκύλοι της δίωξης ναρκωτικών προκειμένου να μπορέσουν να εντοπίσουν αν υπάρχουν ναρκωτικές ουσίες. Είπαμε πριν από λίγη ώρα, τα 50 περίπου άτομα μεταφέρθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Εύα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργος Πρωτοψάλτης από το κέντρο της Αθήνας.